Πανσυνταξιούχικη συγκέντρωση πραγματοποίησε η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Συνταξιούχων Νόμου Κοζάνης το μεσημέρι της Δευτέρας στο Εργατικό Κέντρο. Ο μιλητής ήταν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ Ελλάδος, Δήμος Κουμπούρης. Η Συντονιστική Επιτροπή των Συνταξιουχικών Οργανώσεων έχει αποφασίσει να πραγματοποιήσει συσκέψεις με όλα τις τα σωματεία σε όλη τη χώρα. Είμαστε δύναμη, αγωνιστική, που θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας σε κάθε προσπάθεια. Είμαστε δύναμη η οποία με τους αγώνες μας όλο το προηγούμενο διάστημα καταφέραμε να αποκρούσουμε αντιλαϊκές αντεργατικές πολιτικές και καταφέραμε να έχουμε και κάποιες, αν θέλετε, βελτιώσεις. Θα συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα γιατί αυτός είναι μονόδρομος. Δεν θα δώσουμε σε καμία κυβέρνηση λευκό χαρτί. Δεν θα δώσουμε άφηση αμαρτιών. Θα διεκδικήσουμε ό,τι μας έχει αφαιρεθεί. Είναι δικά μας αιτήματα, είναι δικά μας δικαιώματα. Τα πληρώσαμε με το μόχθο μιας ζωής και δεν θα δεχτούμε ποτέ να μας κόβουν συντάξεις και δικαιώματα για να μας δίσουν πίσω επιδόματα. Σε αυτόν τον αγώνα, γι' αυτό τον αγώνα προετοιμαζόμαστε. Βέβαια είναι προεκλογική περίοδο. Εμείς δεν θα σταματήσουμε σε καμία περίπτωση τους αγώνες μας και προετοιμαζόμαστε για αναμετρήσεις στο επόμενο διάστημα. Όλα τα αιτήματα τα οποία προέρχονται από τις βάρβαρες περικοπές που έχουν όλες οι κυβερνήσεις τα προηγούμενα χρόνια αφαιρέσει από τους συνταξιούχους. Διεκδικούμε τα πάντα. Είναι δικά μας, δεν τα χαρίζουμε σε κανέναν και τα πληρώσαμε σε όλη μας τη ζωή. Και τα δώρα και τις συντάξεις μας και την υγεία και τις επικουρικές και τα κοινωνικά δικαιώματα και τα φαρμακά μας και όλα όσα αφορούν τη ζωή μας. Κοιτάξτε, όλη η προσπάθειά μας στρέφεται σε τούτο. Ενίσχυση του αγωνιστικού κομματιού των συνταξιούχων που αυτά τα χρόνια πάλεψε δυνατά σε κατευθύνσεις που κάτι υποχρεώθηκαν να δώσουν. Θέλουμε αυτό να το αναπτύξουμε πιο δυνατά, γιατί όποια κυβέρνηση και να βγει, εμείς στην αντιπολίτευση θα είμαστε, γιατί ξέρουμε αυτά με αυτά που λένε και στον ορίζοντα ούτε φως στο τούνελ βλέπουμε, ότι θα μας πάνε στα χειρότερα. Γιατί τα χειρότερα, αυτά που λένε για πυλώνες ασφάλισης, αυτά που λένε ότι οι σημερινοί εργαζόμενοι δεν μπορούν να πληρώνουν τόσο μεγάλες συντάξεις κλπ. Εμείς λέμε ότι δεν έχουμε καμία σχέση με τα παιδιά μας και τα εικόνια μας. Αυτοί πληρώνουν για τον εαυτό τους, όπως εμείς πληρώσαμε για τον εαυτό μας. Και αυτά απαιτούμε. Ούτε 15η σύνταξη απαιτούμε, ούτε 16. Ζητάμε τη 13η και 14η σύνταξη, την οποία την παίρναμε. Με αυτόν τον δρόμο θα ακολουθήσουμε πιο δυνατά και το βλέπω εδώ στην Κοζάνη να έχει ανταπόκριση ο κόσμος στο αγωνιστικό κομμάτι των συνταξιούχων. Ευχαριστώ. Συνεχίσαμε με τον Πρωθυπουργό μετά τις δημοτικές και ευρωπαϊκές εκλογές και την τριτοβάθμια και τις περιφερειακές και 15 μέρες πριν τις εκλογές. Σημαντικά σημεία για τους συνταξιούχους. Στη συνάντηση που είχαμε θα αναφερθούν οι συνάδελφοι ομόσπονδοι, αλλά εγώ θα πω και θέλω να πω σε εσάς οφείλουμε τις επιτυχίες, γιατί ήτανε μαζικότατες οι 168 συγκεντρώσεις που κάναμε το 17, το 18 και είχαμε αυτά τα θετικά αποτελέσματα. Όχι όμως ότι αυτά τα αποτελέσματα πρέπει να μας εφησυχάσουνε. Μας πήραν πολλά, δεν μας δώσαν τίποτα ψίχολα. Αλλά έχουν μπλέξει με τους συνταξιούχους και θα πάρουν και το μήνυμα από εδώ σήμερα πώς είμαστε και τι λέμε.